κύριε Πλεύρη, τι λέτε εσείς, έχουμε έλεγχο, καλημέρα σας. Ναι, κοιτάξτε, έλεγχος υπάρχει κυρίως ως προς την τήρηση των μέτρων. Τώρα ενδεχομένως αυτό που λέτε να υπάρχει μια ανοχή περαιτέρω, γιατί καταλαβαίνετε βάσει των αποστάσεων που πρέπει να τηρούνται μεταξύ των τραπεζοκαθισμάτων, αυτομάτως έχει υπάρξει μια μεγαλύτερη ανοχή ως προς την κατάληψη κοινόχρηστων των χώρων με την επιλογή των Δήμων που την κάνουν. Από εκεί πέρα δεν το ξέρω το συγκεκριμένο περιστατικό που λέει ο Άνθρωπος. Να φορτώσω άλλη μια δουλειά στο Δήμο Κηφισιάς, διότι... Μια περίεργη ισορροπία, ότι από τη μια πλευρά θέλουμε να λειτουργήσουν με ασφάλεια υγειονομική τα καταστήματα για τον COVID και από την άλλη όμως να έχουν και επαρκή τραπεζοκαθίσματα για να μπορούν να είναι βιώσιμα. Θα βάλω άλλη μια δουλειά στο Δήμο Κηφισιάς. Θα βάλω άλλη μια δουλειά στο Δήμο Κηφισιάς, γιατί δεν τα καταφέρνει στην συγκέντρωση των, πώς θα το πω, των κλαδιών που έχουν αφαιθεί στις γωνίες από τα κλαδέματα που έχουν κάνει οι πολίτες Κηφισιάς, συν τα όσα φέρνει ο χειμώνας ακόμη και η κακοκαιρία εκείνη των δύο ημερών. Για να πω ότι πώς να το πω, σε μαγαζιά που έχουν μπαρολειτουργία τρόμαζες προχθές Σάββατο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Δηλαδή ως προς την, μόνο να περάσεις ανάμεσα, ο κύριος να παραβρεθείς για να μην παρεξηγηθούμε. Λοιπόν, κύριε Πλεύρη, σας κάλεσα για να δούμε τι έγινε χθες στην Προαναγκητική Επιτροπή. Ναι, χθες είχαμε, όπως το ρεπορτάζ λέει ότι ο κύριος Καλογρίτσας αναφέρθηκε στον χαρακτήριζε τον εαυτό του μπροστινό στην προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να φτιάξει το ΣΥΡΙΖΑ Channel δια του κυρίου Παπά. Ναι, ο κύριος Καλογρίτσας ουσιαστικά υποστήριξε όσα έχουν αναφερθεί μέχρι τώρα, δηλαδή ότι αυτά που έχουν διαρρεύσει, και μπορώ να τα πω υπό την έννοια ότι διέρευσαν, ότι δηλαδή ότι ο κύριος Καλογρίτσας σε συνεννόηση ουσιαστικά με τον Μέγαρο Μαξίμου και τον κύριο Παπά και από κατευθύνσεις που δόθηκαν προς αυτόν πήγε να δημιουργήσει το ΣΥΡΙΖΑ Channel και άρχισε να μπαίνει σε μια σειρά λεπτομεριών. Αυτό που έχει μια αξία, κύριε Πορτοσάλτε, είναι ότι συνεχώς διακοπτόταν από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή υπήρχε ένα άγχος στο τι θα πει. Προσέχτε. Και το άγχος μεταφερόταν, όχι πες την αλήθεια ή αυτά που λες ανάλογα ψέματα, το άγχος ήταν με αυτά που λες καταλαβαίνεις ότι βοηθάς τη δεξιά. Μάλιστα. Δηλαδή οι άνθρωποι εκεί μέσα είχαν μπει με ένα στόχο να μην τον αφήσουν να μιλήσει. Ναι. Το ενδιαφέρον ποιο είναι τώρα. Ή να τον βγάλουν ότι είναι ένας μάρτυρας, μη αξιόπιστος. Εγώ κύριε να σας πω, κύριε Πορδοσάλτε, θα πω ότι όλοι οι μάρτυρες καταρχίας είναι μη αξιόπιστοι. Γιατί ό,τι λένε πρέπει να το αποδείξουν. Το ενδιαφέρον στον κύριο Καλογρίτσα που θα το δούμε και σήμερα. Και λέει ότι έχει κάτι πακέτα με SMS και είναι ότι ο ίδιος είπε και έδειξε κιόλας ότι έχει κάποια έγγραφα και προκάλεσε ότι αν αυτά τα οποία λέω εγώ προκύψει κάποιος τα αμφισβητήσει ως προς την βασιμότητά τους, θα υποχρεωθώ να κάνω χρήση όλων των εγγράφων και μας είπε ότι στην πορεία της κατάθεσής του που είναι σήμερα, ενδεχομένως βλέπω εγώ ότι και αύριο και μεθαύριο θα συνεχιστεί, θα είναι μακροσκελής η κατάθεση, ότι θα προσκομίσω όλα αυτά τα έγγραφα. Και κάτι έχει λέει, ηλεκτρονική αλληλογραφία για την κατάθεση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ όταν χθες ξεκίνησε. Δηλαδή έχετε δει εσείς να κρίνετε μια μαρτυρική κατάθεση χωρίς να έχει ολοκληρωθεί? Ας καταλάβω. Και προσπάθησαν μισό λεπτό. Εγώ το ρεπορτάζ μου έχω, παρακαλώ. Κύριε Πλεύρη, να το συζητήσουμε λίγο. Ναι, κύριε Πλεύρη, να σας ρωτάω κιόλας. Λοιπόν, άκουσα και από άλλες μαρτυρίες από το ρεπορτάζ που έκανε, εν πάση περιπτώσει, ότι επιχειρούσαν να του πράγματι να του ανεβάσουν το ζάχαρο του ανθρώπου. Δεν ξέρω τώρα. Δηλαδή ότι είχε ο άνθρωπος, ότι ήθελαν να του προκαλέσουν κρίση, δηλαδή με χαρακτηρισμούς βαρύς κτλ. Μέσα. Από την πλευρά του, δηλαδή η συμπεριφορά μου, είπαν, της κυρίας Τζάκρη και του κυρίου Πολάκη, και της κυρίας Τζάκρη, δεν ήταν συμπεριφορά ανθρώπων που συμμετέχουν σε μια επιτροπή και πάνε να διερευνήσουν ένα θέμα. Ανεξαρτήτως αν δεν τους βολεύει το θέμα. Θα σας πω το απλό, διαβάζοντας τα πρακτικά, δεν υπάρχει πάνω από 7-8 σειρές συνεχόμενη κατάθεσή του. Δηλαδή σε 7-8 σειρές υπήρχε διακοπή. Εγώ είπα κιόλας και το λέω ότι ο κύριος Πολάκης, ο μοναδικός του ρόλος χθες ήταν να διακόπτει τον μάρτυρα συνεχώς κάθε φορά που έφτανε σε σημείο ότι πριν πάω εκεί πέρα
μίλησα με τον Νίκο για να μου πει διακοπή από τον κύριο Πολάκη. Και κάτι ξέρετε τι γίνεται. Δεν μπορούσαμε να το αντιληφθούμε. Ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο κύριος Κελέτσης, βεβαίως προσπάθησε να επιβάλλει την τάξη, αλλά καταλαβαίνετε, δεν επιβάλλεται τάξη με βία μέσα στις επιτροπές. Τώρα, κάτι είχαμε, είπε ο κύριος Κελέτσης, μια που αναφέρατε το όνομά του. Κύριε Πλεύρη, μια που αναφέρατε το όνομά του, να σημειώσω κι εγώ από την δική μου πλευρά ότι όταν απευθυνόμαστε σε μια κυρία ή σε έναν κύριο, δεν χρησιμοποιούμε τον υποτιμητικό για μένα όρο ότι εδώ δεν είμαστε στο κομμωτήριο. Υποτιμούμε και τον εργαζόμενο στο κομμωτήριο, που είναι μια πολύ χρήσιμη υπηρεσία που μας προσφέρεται. Δεν υποτιμούμε και κανέναν άλλον λέγοντας ότι εδώ δεν είναι κομμωτήριο. Λοιπόν, ο κύριος Κελέτσης... Αν το είπε αυτό ο κύριος Κελέτσης, διέπραξε σφάλμα. Αυτό θέλω να πω για να τα βάζουμε όλα κάτω. Ακούστε, πρώτα απ' όλα, ο κύριος Κελέτσης δεν ήθελε να προσβάλλει κανέναν και γι' αυτόν τον λόγο αμέσως μόλις πήγε να δοθεί οποιαδήποτε άλλη διάσταση, ο ίδιος ανακάλεσε και... Κατάλαβε το σφάλμα του, φαντάζομαι, λοιπόν. Αλλά δεν ήθελε να προσβάλλει... Ωραία, κατάλαβε το σφάλμα του και ζήτησε συγγνώμη. Ωραία, πάμε παρακάτω. Ναι, οπότε δηλαδή το έλειξε ο ίδιος... Το έλειξε τελείως, ζήτησε... Παρά τις φωνές που υπήρχαν και την ένταση, γιατί συνήθως ξέρετε... Εγώ οφείλω να το αναφέρω για να μην... Δεν ανακαλεί κιόλα, αλλά ανακάλεσε ο ίδιος. Ναι, εγώ για τη δική μου αξιοπιστία οφείλω να το αναφέρω. Ο κύριος Κελέτσης ζήτησε συγγνώμη, μπράβο του, προχωρούμε τώρα. Μάλλον μην προχωρήσουμε, φτάσαμε και 26. Κακώς έφτασε, φανταστείτε τι γινόταν. Το κατάλαβα. Αλλά ακόμη και στον απόλυτο εκνευρισμό που όλοι τον περνούμε και εγώ απολύτως εκνευρίζομαι, σε μερικά πράγματα πρέπει να έχεις μια αυτοσυγκράτηση. Γιατί μετά πρέπει να τη ζητάς συγγνώμη, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, αν δεν είσαι γαϊδούρη, πρέπει να ζητήσεις συγγνώμη. Και ο κύριος Κελέτσης απέδειξε ότι μπορεί να ζητήσει συγγνώμη. Αυτή είναι η διαφορά μας. Αυτό. Η διαφορά μας είναι ότι ο κύριος Κελέτσης ενώ είχε ένα απόλυτο δίκαιο ως προς τη διαχείριση, δηλαδή ότι αυτοί οι άνθρωποι από κάτω δεν τον άφηναν το μάρτυρα να μιλήσει και προσπαθούσε να επιβάλλει την τάξη. Φανταστείτε, κύριε Πορτοσάλτε. Δεν τον άφηναν. Πρέπει να κάνω διάλειμμα, κύριε Πλεύρη. Βοηθήστε με. 8.30 μετά τις ειδήσεις συνεχίσουμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Επιστρέφω στον κύριο Θάνο Πλεύρη για να κλείσουμε την συζήτησή μας αναφορικώς με την... Επειδή επιστρέφετε με αυτό το θέμα, εγώ θεωρώ ότι η Νίκη Κεραμέως έχει φέρει ένα νομοσχέδιο που πραγματικά είναι στις ανάγκες της παιδείας και θα πρέπει όλοι οι βουλευτές να λειτουργήσουμε με γνώμονα το συνολικό καλό. Και καλό να πει ο κακόπιστος ότι δεν έχει ανάγκη στην Α Αθηνών ο Θάνος Πλεύρης, το υποστηρίζει. Δεν είναι ένα... Ναι, αν τράβαγε κανένα ζόρι, ας πούμε, λέμε, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, λέμε, πιθανώς να τον ακούγαμε τα παράπονα του κυρίου Πλεύρη. Εκεί καταλαβαίνετε ότι θα αδικηθώ, γιατί δεν μπορώ να αποδείξω το αντίθετο. Σωστό. Για να μην υπάρχουν αδικίες, δεν πρέπει να υπάρχουν εξαιρέσεις πουθενά. Γιατί αν υπάρχουν εξαιρέσεις, μετά ο κάθε βουλευτής, και λογικό είναι, θα διεκδικεί το κάτι παραπάνω. Και πιστεύω ότι η Νίκη Κεραμέως θα είναι ξεκάθαρη σε αυτό το θέμα, όπως έχει δείξει. Η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου μου στέλνει το εξής SMS. Το 2011 έκλεισα 35 τμήματα. Ο επόμενος τα άνοιξε σε μία νύχτα. Είναι και σε επίπεδο ανεκδοτολογικό. Λοιπόν, ο επόμενος τα άνοιξε. Πάμε παρακάτω τώρα. Λοιπόν, μην χαθούμε τώρα, κύριε Πλεύρη. Τελευταία ερώτηση αναφορικώς με την κατάθεση του κυρίου Καλογρίτσα. Ο οποίος κυρίος Καλογρίτσας δήλωσε ότι είναι ταγμένος στην αριστερά και από τη στιγμή που τον φώναξε όπως τον χαρακτηρίζει ο αγαπημένος του φίλος, διαβάζω από τα νέα, ο αγαπημένος μου φίλος Νίκος Παπάς, και μου είπε «Καπετάνιε, θα μας δώσεις το όνομά σου για κανάλι και τα λοιπά». Είπα «Εγώ είμαι μαζί σας, παιδιά, πάντα στην αριστερά». Μάλιστα χαιρέτησε, λέει, και τον κύριο Καλαθανασόπουλο, το κουκουέ, πριν ξεκινήσει, γιατί μετά πήγε με τους Σιριζέους και τον συνασπισμό στη συνέχεια ο κύριος Καλογρίτσας. Είχε πλήρη διαχειτικότητα και μάλιστα είχε και μια άνεση να χαρακτηρίζει τα παιδιά, τα πιτσιρίκια, τα είπε σε τα μια παιδιά, στιγμή. Εμένα μου θύμισε... Και λέει, δεν το λέω, λέει, απλώς αυτά τα παιδιά ήρθαν στην αριστερά, λέει, πολύ αργότερα. Εμένα μου θύμισε αυτό του Μάρτιν Σκορτσέζε, τα καλά παιδιά, μια παλιά ταινία. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα, για να μην μπερδευόμαστε, απλώς πώς φαίνεται εμείς που είμαστε ότι πρέπει να κάνουμε εμβόλιο, ξέρετε πώς φαίνεται, κύριε Πλεύρη, σε ποια είμαστε ηλικίες που πρέπει να κάνουμε εμβόλιο, να εμβολιαστούμε. Γιατί στην δική μου ηλικία θα θυμόμαστε το 1989 μια εφημερίδα, η πρώτη, είχε στους χρηματοδότες τον κύριο Καλογρίτσα, ο οποίος ήταν πάντα στο πλευρό της αριστεράς. Πάντα μαζί με την αριστερά στο πλευρό της αριστεράς. Τα λέω όλα αυτά. Ο κύριος Καλογρίτσας, κύριε Πορτοσάλτε, έχει μια σημασία, είχε μια συναισθηματική φόρτιση χθες. Ναι. Κάθε φορά δηλαδή που αναφερόταν στους συντρόφους, στους φίλους και αυτά, αισθανόταν μια συναισθηματική φόρτιση και αυτή τη στιγμή έκανε μια πλήρη ανάλυση των θεμάτων και πώς έχουν φτάσει, και περιμένουμε με μεγάλη αγωνία σήμερα, γιατί σήμερα θα ακουστούν οι λεπτομέρειες αυτών των συναντήσεων που δεν αμφισβητούνται.
Κύριε Πλένε, ωραία. Φαντάζομαι ότι θα έρθει σήμερα να καταθέσει έτσι, αλλά το αφήνουμε αυτό, το δούμε. Θα έρθει και θα συνεχιστεί. Και κύριε Πορτοσάλτε, μου επιτρέψετε, όσο μιλάμε, ο κύριος Πέτσας με ενημέρωσε για τα τραπεζοκαθίσματα. Απλώς για να ενημερωθεί και ο ακροατής σας, ότι έχει δοθεί με νομοθετική ρύθμιση μέχρι τις 31 Δωδεκάτου η αρμοδιότητα στους Δήμους, χωρίς επιπλέον χρήματα, να έχουν νέο σχέδιο για την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων, για να αποφεύγεται ο συνωστισμός και βάσει αυτού του σχεδίου των Δήμων γίνεται και ο έλεγχος. Άρα η περίπτωση που λέει, αν είναι εντός της απόφασης του Δήμου, λειτουργεί σωστά η καφετέρια, αν παραβιάζεται η απόφαση του Δήμου, τότε θα γίνει ο απαιτούμενος έλεγχος από τις αρχές. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Μισό. Μία ερώτηση ακόμη. Βεβαίως. Θέλω να καταλάβω τώρα το εξής, γιατί αυτό το συζητήσουμε όμως σε άλλη στιγμή, γιατί τώρα έχουν μαζευτεί πολλά θέματα και έχω και πολλούς προσκεκλημένους για τη συνέχεια. Θα μιλήσουμε την επόμενη φορά, θα σας καλέσω. Εντάξει, είχαν αυτό το σχέδιο να κάνουν ΣΥΡΙΖΑ Channel, μάλιστα. Προφανώς δεν το έκανε μόνος το κύριος Παπάς, αλλά αυτά τώρα θα τα ψάξετε εσείς, θα τα βρείτε. Κοίτα, απλώς εμάς το μυαλό μας πάει σε διάφορα. Θέλω να καταλάβω το εξής. Πάνε και παίρνουν χρηματοδότηση από κάποιους επιχειρηματίες οι οποίοι βάσει νόμου δεν τους επιτρέπεται να επενδύουν στην Ελλάδα, γι' αυτό έχουν και ένα προνομιακό καθεστώς κοινωνικής παρουσίας στον τόπο μας. Αλλά βάσει νόμου, βάσει άρθρου του νόμου, δεν πρέπει να κάνουν επένδυση. Αυτό μου λοιπόν, κάνει. Το κατάλαβα και πολύ. Για πείτε μου. Ναι. Είναι αυτό που εξετάζουμε κιόλας, ότι ναι, ακόμα κι αν είχε. Δεν είναι απλώς η γνώση που μπορεί να έχει η κυβέρνηση, ότι η CCC βάσει του νόμου απαγορεύεται να έχει οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Ελλάδα. Αλλά αν κάποιος του ερχόταν και του έλεγε ότι η CCC θα κάνει δουλειά στην Ελλάδα, αυτομάτως ήξερε ότι παραβιάζεται το ελληνικό νόμο. Πώς πήγε λοιπόν, γιατί αν έχει πράγματι όπως τα λέει ο κύριος Καλογρίτσας, πήγε ο κύριος Παπάς και του πήρε από τη CCC 3 εκατομμύρια. Μόνο αυτό, προσέχτε, μόνο όλα αυτό, να είναι νόμιμα τα πάντα. Μόνο που υπήρχε γνώση αυτό λέω, ότι μια αυτό, εταιρεία που απαγορεύεται αυτό να συμμετάσχει στην μου είναι πολύ εντυπωσιακό για το πώς τα παιδιά του. Μου είναι πολύ εντυπωσιακό για το πώς τα παιδιά του ΣΥΡΙΖΑ είχαν σχέση με αυτό που λέμε νομιμότητα. Τίποτε άλλο. Και το τελευταίο, η ερώτηση είναι η εξής. Μήπως πρέπει να γίνει όπως το έχει ζητήσει ο κύριος Καλογρίτσας κατά την παράσταση, κατάθεση, ανάκριση από εσάς, να έρθει κάποιος από τη CCC και να κάνετε από την άλλη πλευρά ο κύριος Καλογρίτσας να τους δείτε και τους δύο μαζί ταυτόχρονα. Τι λέτε? Κύριε Πορτοσάλτε, να το πούμε και αυτό. Ναι. Αυτή τη στιγμή στα άτομα της CCC έχει δοθεί η ιδιότητα του υπόπτου, δηλαδή σαν να λέμε του κατηγορουμένου. Και το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής, στην προηγούμενη περίπτωση που είχαμε, την περίπτωση με την κυρία Τουλουπάκη, ξεκάθαρα μας είχε πει ότι δεν έχουμε δικαίωμα εμείς να εξετάζουμε άτομα στα οποία τους έχει δοθεί η ιδιότητα του υπόπτου ως υπόπτους. Άρα, στην πραγματικότητα, δεν δυνάμεθα να τους εξετάσουμε ως μάρτυρες. Κάποιος που είναι κατηγορούμενος δεν μπορεί να είναι συγχρόνος και μάρτυρας. Ψάχνουμε να βρούμε μια δυνατότητα, αν αυτό νομικά προσπερνάται, αλλά εμείς δεν θα παραβιάσουμε δικαιώματα κανενός, συμπεριλαμβανομένου προφανώς και του κυρίου Παπά που έχει το τεκμήριο αθωότητας, εάν δεν είμαστε στηριγμένοι στον νόμο. Ψάχνουμε μια εναλλακτική, αλλά αν δεν βρεθεί, εξετάσαμε μόνο τον οικονομικό της CCC που δεν έχει κάποια κατηγορία, τον κύριο Λιανό, και πήραμε τις απαντήσεις που έπρεπε. Από εκεί και πέρα, κατηγορούμενους να τους εξετάσουμε ως μάρτυρες, ναι, αυτά θα μπορούσε να τα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, σε μια ειδηλιακή ΣΥΡΙΖΑ σοσιαλιστική μάλιστα διακυβέρνησή του. Ναι. Εμείς τον κατηγορούμενο τον σεβόμαστε μάλιστα υποχρεωτικά. Ωραία. Έτσι είναι ο δικαϊκός μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια διατείνεται ότι ο κύριος Καλογρίτσας είχε απόθεμα χρημάτων και ότι δεν χρειάστηκε να πάρουν χρήματα από τη CCC. Αλλά αυτά είναι δουλειά σας τώρα. Όχι, φτάνει. Μισό λεπτό, γιατί αυτό με συγχωρείτε, είναι το αστείο. Επειδή έβγαλαν ένα έγγραφο που διακινούν. Και εντάξει, παίζουν τώρα με την νοημοσύνη. Προφανώς οι εταιρείες έπρεπε να είχαν μετοχικό κεφάλαιο 8 εκατομμύρια ευρώ. Άρα, για μια στιγμή που συστάθηκαν, θα έπρεπε σε λογαριασμό να υπάρχουν 8 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, τι μας λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι κυνηγούσαν τα 3 εκατομμύρια και μεταφέρονταν από το Άμπου Ντάμπι μέσω Λονδίνου, μέσω άλλων τραπεζών, φτάσανε με καθυστέρηση στην Ελλάδα και ότι είχε 8 εκατομμύρια ο κ. Καλογρίτσας και περίμενε τα 3 εκατομμύρια τη CCC να έρθουν με 2 ώρες καθυστέρηση για να τα βάλει. Καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχουμε ζητήσει, θα μας έρθουν όλα επίσημα, μην αγχώνονται. Ναι, ποιος θα αγχώνεται. Έχουμε ωραίο θέαμα έχουμε μπροστά μας. Λοιπόν, καλημέρα σας. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.